Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον Άγγελο Τσάμι. Άγγελε, το τρένο δεν σταματά. 14η συνεχόμενη νίκη. Οπότε το μυαλό σας πλέον είναι στο τελευταίο σας παιχνίδι από τώρα με την Πεύκη. Ίσως απλά τα κοιτάμε όλα τα παιχνίδια ξεχωριστά. Έχουμε αυτή τη στιγμή 6 παιχνίδια. Θέλουμε να πάμε με νίκες μέχρι το τέλος. Δεν κοιτάμε τους άλλους. Εντάξει, η Πεύκη μας ακολουθεί. Από εκεί και πέρα όμως εμείς οφείλουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτό το αριθμό. Πάντως, ανεξάρτητα με το ποιος είναι ο αντίπαλός σας και σε ποια βαθμολογική θέση βρίσκεται, αντιμετωπίζετε από ό,τι βλέπω όλα τα παιχνίδια με τη σοβαρότητα που πρέπει και γι' αυτό φτάνετε και σε σχετικά εύκολες νίκες. Είναι ο μοναδικός στόχος μας σε κάθε παιχνίδι να αντιμετωπίζουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Είτε είναι εύκολο για κάποιους, είτε είναι δύσκολο. Εμείς μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο για να πάρουμε αυτούς τους δύο πολύτιμους στόχους που χρειαζόμαστε. Και κάτι τελευταίο, επειδή ασχολείσαι με τις ακαδημίες της Μικόνου, η φετινή πορεία και αυτό που βλέπει ο κόσμος της Μικόνου από την αντρική ομάδα αποτελεί, θα μπορούμε να πούμε έτσι, ένα ισχυρό κίνητρο για τα μικρά παιδιά να έρθουν τώρα στο μπάσκετ. Σαφέστατα, τώρα και με, και με το γήπεδο αλλά και με την πορεία που κάνει η αντρική ομάδα, νομίζω ότι είναι ένας πόλος έλξης για τα περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα του μπάσκετ. Εμείς είμαστε εκεί σαν παίκτες προπονητές να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, να δημιουργήσουμε πρότυπα και από εκεί και πέρα να δώσουμε το καλύτερό μας εαυτό και σαν προπονητές. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.